Κιουβίου, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, είναι απαραίτητο να πέσει άπλετο φως. Θα το ξαναπώ. Δεν είναι μόνο ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι μόνο ο κ. Παναγιώτης Πικραμένος. Θυμηθείτε τον Ανδρέα Λικουρέντζο. Του ζήτησε κανείς δημόσια συγγνώμη από εκείνους που τον εξέφεσαν, στον ίδιο και την οικογένειά του. Του ζήτησε κανείς συγγνώμη, κύριε Γεροβασίλη. Ο κ. Μαγκελόπουλος δεν θα πρέπει να διερευνηθεί αν έχει ή δεν έχει εμπλοκή όταν υπάρχουν τόσο ισχυρές ενδείξεις και τέτοιες μαρτυρίες. Ο κ. Τζανακόπουλος δεν πρέπει να πει τι έκανε στον Άριο Πάγο στις 8 Φεβρουαρίου. Ο κ. Πολάκης δεν έπρεπε να πει πού γνώρισε τους προστατευόμενους μάρτυρες και τι σχέση έχει μαζί τους. Πώς θα το κάνει αυτό όταν θα πρέπει να εξετάσει τους μάρτυρες. Απλά πράγματα. Λογική είναι αυτή. Η απλή λογική λέει το εξής. Ότι καταρχήν εκπλήσουμε που ξέρετε την απάντηση του Προέδρου της Βουλής. Διαβάζω τις εφημερίδες. Ναι. Δεν κλείσουμε από εσάς προσωπικά. Διαβάζω τις εφημερίδες. Εδώ είναι ένα θεματάκι ότι η επιστολή Προέδρου της Βουλής, η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στον αποδέκτη της, είναι ήδη ρεπορτάζ, δηλαδή έχει γραφτεί από χθες το βράδυ. Αυτό το κρατάω απλώς ως υποσημείωση. Καλά, και ο Τσίπρας ετοίμαζε επιστολή και τόσο λέει γνωρίζοντα ότι θα του στείλει και τα σούλα. Γνωστά πράγματα είναι αυτά. Τα σημειώνω λίγο όλα αυτά, γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε υπερβεί στα πλαίσια τη επικοινωνία, στα πλαίσια του να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική. Και ουσία και η ουσία έχει σημασία. Και οι θεσμοί έχουν σημασία και οι κανόνες έχουν σημασία. Η επί των ημερών σας κυκλοφορούσαν οι επιστολές των Ευρωπαϊκών Ότι ο κ. Τζανακόπουλος επισκέφθηκε εισαγγελέα σημαίνει ότι δεν ήξερε την υπόθεση. Το κλείνω με αυτό. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο υποδιερεύνηση. Δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες η δικαιοσύνη. Και ενώ δεν έχει ολοκληρώσει η δικαιοσύνη για να μιλήσει και να πει τι συνέβη και ο ελληνικός λαός έχασε 34 δις από την προτιμολόγηση φαρμάκων τα τελευταία 14-15 χρόνια, υπάρχει σκευωρία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερη σκευωρία, μέχρι τέρμα, συγκάλυψης, κύριε Βασίλη, σκάνδαλο συγκάλυψης λέγεται η σύσταση αυτής της προανακριτικής. Σκάνδαλο συγκάλυψης, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε. Διότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αποκαλυφθεί, διότι εδώ αποκρύπτονται τα στοιχεία που η καταγγελία των τριών εισαγγελέων. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώστε. Να είστε καλά, κύριε. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Σουδανκή. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Καλά είναι να μας πούνε πάντως γιατί πήγε ο κύριος Τζανακόπουλος στον Άριο Πάγο. Πού ήξερε.